Η πτώση του πετρελαίου ξεκίνησε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η σημαντική επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας, που δοκιμάζεται από την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, ήταν η αρχή της πτώσης. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου παγκοσμίως και από τη στιγμή που κατέβασε ταχύτητα, έχοντας προσβληθεί από τον ιό, η αγορά πετρελαίου άρχισε να πέφτει. Το στίγμα της κρίσης στο πετρέλαιο έδωσε στην εκπομπή εξελίξεις από το Ριάντ ο επικεφαλής των επενδυτικών funds Χρήστος Σαββίδης, ενώ τη δική του εισήγηση στο θέμα έκανε ο Βαγγέλης Παπάς. Οι τιμές θα γυρίσουν γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν θα γυρίσουν τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα όσο προφανώς θέλουν κάποιοι. Περιμένουμε ότι οι τιμές θα ανακάμψουν στη διάρκεια, στην πορεία ενός έτους. Τώρα, όσον αφορά την κρατική εταιρεία πετρελαίων της Σαουδικής Αραβίας, έχουν οι διευθύνοντες στην εταιρεία έχουν βάλει ως στόχο να προασπίσουν τα συμφέροντα της εταιρείας και αυτό θα γίνει μόνο εάν κατορθώσουν να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς. Ακόμη και αν έχουν κατεβάσει τη τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι 4 με 6 δολάρια στις αγορές της Ασίας. Τώρα, γιατί στις αγορές της Ασίας? Γιατί η πρώτη και μεγαλύτερη οικονομία η οποία έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές πετρελαίου είναι φυσικά η Κινέζικη. Στην οποία η Κινέζικη αγορά κάνει προσπάθειες, όχι προσπάθειες, την εφοδιάζει και η Ρωσία. Η Κίνα όμως έχει υπογράψει μια σειρά από ενεργειακές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, προσπαθώντας να στριμώξει στη γωνία τη Ρωσία. Θα δούμε που θα βγάλει αυτό το παιχνίδι. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο OPEC Plus, δηλαδή ο OPEC συν τη Ρωσία... Είναι γιατί το πετρέλαιο είναι καθαρά χρηματιστηριακό πλέον προϊόν, από χρόνια ας πούμε. Δεν εξαρτάται μόνο από τον παράγοντα, ας πούμε, τι υπάρχει στην παραγωγή. Στην παραγωγή πάντα υπάρχει. Και υπάρχει ένας έλεγχος στην παραγωγή από χώρες, από παιχνίδια. Είναι γεγονός ότι στις 6 Μαρτίου η προσέγγιση που έκανε ο ΠΕΚ με τον Πούτιν, εκεί δεν βρήκανε τι ακριβώς πρέπει να συμβεί ώστε για να υπάρχει μια ηρεμία στο πετρέλαιο και κατά αυτόν τον τρόπο ξαναγυρνάμε σε εφιαλτικά σενάρια. Όταν λέμε ότι έχασε μέσα σε μια μέρα 10 μονάδες όταν το Brent ήταν 71 και τώρα είναι 31 δολάρια, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε λιγότερο από 40 μέρες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παίζονται κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν και με τις οικονομίες και με το πόσο αντέχει ο καθένας.